Με μεγοργούς ρυθμούς είναι αποφασισμένο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να προωθήσει τις διαδικασίες για την δημιουργία κέντρων φιλοξενίας παράνομων μεταναστών. Η αποφασιστικότητα του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη προς αυτή την κατεύθυνση φάνηκε άλλωστε από την πρόσφατη δήλωσή του για το θέμα. Αποτελεί η απόφασή μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας να δημιουργηθούν 3 παρόμοια κέντρα κλειστής φιλοξενίας των παράνομων μεταναστών. Ο ίδιος βέβαια μόλις 2,5 χρόνια πριν, τον Ιούλιο του 2009, όταν το θέμα των λαθρομεταναστών ήταν και πάλι στην επικαιρότητα και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στην αντιπολίτευση, είχε κάθετα αντίθετη άποψη για τα κέντρα κράτησης και αντιδρούσε ακόμη και στο άκουσμα της πρότασης. Το απόσπασμα είναι από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα στις 16 Ιουλίου του 2009. Εάν εσείς βλέπετε θετική, αρνητική ή αδιάφορη την σκέψη της κυβέρνησης να δημιουργήσει και νέα κέντρα, νέους χώρους υποδοχής. Κοιτάξτε. Ενδεχομένως και σε υπάρχοντα στρατόπεδα. Επειδή μιλάτε για στρατόπεδα, θα σας προέτρεπα, επειδή εγώ δεν θέλω να δυσφημίζω τη χώρα μου, αλλά δεν θέλω και να κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μου, να κάνετε μια επίσκεψη ως κανάλι σε διάφορα κέντρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Θα ντρέπεστε για το υπόλοιπο της ζωής σας, για το πώς συμπεριφερόμαστε στις ανθρώπινες υπάρξεις και στις ανθρώπινες ψυχές. Φαίνεται πως σήμερα, 2,5 μόλις χρόνια μετά, για τον κύριο Χρυσοχοίδη, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, οι πύρινοι λόγοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους σωστούς τρόπους αντιμετώπισης των λαθρομεταναστών ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.